πρώτη ημέρα της άνοιξης η σημερινή, όπου το φως κερδίζει το σκοτάδι και η αισιοδοξία αφήνει πίσω της το πένθος, τιμάται η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, τέχνη που βοηθά την κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Και στο Ηράκλειο η ποίηση είχε τη τιμητική της εν κινήσει εντός των αστικών λεωφορείων. Υποδεχόμαστε την άνοιξη και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης, σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε και να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας απαγγέλλοντας ποίηματα Ελλήνων και ξένων ποιητών. Μανώλης Αναγνωστάκης. Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε. Κι ίσως κανείς δεν σε προσμένει να γυρίσεις, μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και ένα άνθος φυτρωμένο στην όρημη πικραμένη σου μνήμη. Σε περιμένω παντού, Τάσος Λιβαδίτης. Κι αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά, μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μία φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη. Καταπίεση. Μοναξιά. Απήγγειλαν ποίηματα που ήταν αφιερωμένα και στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξεχωριστή προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Εθελοντές της Ομάδας Πολιτισμού της Παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη του Αλέξη Καλοκαιρινού και σπουδάστρες της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Νότος και του Θεάτρου της Ημέρας ανάγνωσαν ποίηματα σε δύο γραμμές του αστικού κτέλ και στις διαδρομές Λιμάνι Κνωσό και Αεροδρόμιο Γάζι, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους επιβάτες. Στοχεύει στο να φέρει την τέχνη γενικότερα μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να δώσουμε λίγο χρώμα σε αυτές τις μέρες που δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Συμβαίνουν πολλά και έτσι μπαίνοντας η άνοιξη να κάνουμε λίγο τον κόσμο χαρούμενο. Είδες τα στάχια μου κύριε, είδες τα μπέλια μου, είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Γι' αυτό η ζωή μου δόθηκε. Πρόκειται για μια δράση η οποία έγινε σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Ηρακλείου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Και ο φετινός εορτασμός αποτελεί αφορμή για την ενίσχυση των δεσμών της ποίησης με τις άλλες τέχνες. Κι ίσως τίποτε αλήθεια δεν ξέχασες.